Γιατί το θέατρο του έδινε μια ελπίδα. Τότε βέβαια πια δεν μπορούσαμε να παίξουμε επιθεώρηση, γιατί υπήρχε λογοκρισία. Δεν ήταν αυτό το ενθουσιαστικό. Αλλά ερχόταν να δει έργα, πρόζες, μουσικές. Ναι, η πρόζα στο διάστημα αυτό υπάρχει πάντα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κουν ακριβώς το 1942, στην καρδιά της κατοχής, ανοίγει το θέατρο τέχνης. Ναι, και τώρα έπαιξε πάρα πολλά έργα πρόζες. Αλλά έπαιξε και μουσικές κομμωδίες. Και ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι οι μουσικές κομμωδίες του Ρέξ είναι οι πρόγονοι της μουσικής κομμωδίας. Τώρα που λέμε για τις νεότερες μουσικές, ήταν ένα θέατρο που παίζαν όλοι οι ηθοποιοί πρόζες, οι οποίοι χόρευαν, οι οποίοι τραγουδούσαν, με δύο πιάνα. Σε αυτά τα δύο πιάνα έπαιζαν τότε ο Ανδρέας Παρίδης, ο Γιάννης Σπάρτακος, ο Κώστας Καπνίσης, ο Γιώργος Κατσαρός, ο παλιός μουσικός που παίζει πια. Και τα σκηνικά και τα κοστούμια ήταν του Γιώργου Ρεμουγιάννη. Και τότε εμφανίστηκε και ο Χόρν στο ταξίδι του γάμου με την Ανάτη Σκευά, ακολούθησε το αλάτι πιπέρι, ακολούθησε το Φάντασμα της Μετροπόλ. Το φάντασμα, το αργότερο, το φάντασμα του 43 είναι το Φάντασμα της Μετροπόλ. Το χρήμα το κεφόδιο για να ανοίξει. Έχω κλειδωμένη την δουλειά μου. Δεν θα βρεις άλλη κλειδί να ταιριάζει. Και πρέπει να σου δώσω τα κλειδιά μου. Απόψε βρέθηκα νωρίς στην καμαρούλα μου, μην απορείς. Και τι περίεργο, δεν θα το βρεις, λείπεις τόσο. Έξω βοριάς χαλάζια και ραβούνι, βροχή που λες κι ανοίξε μυρώνει. Και στα σκοτάδια ελπίδα φωτεινή, με σαν τα μόσο. Ξέρω, έφυγες και πας, δεν μ' αγαπούσες και δεν μ' αγαπάς. Μα όσα μου κάνες ένα σωρό, στα συγχωρώ. Αρκεί για απόψε, μες στη συννεφιά, να'ρθεις κοντά μου λίγο, συντροφιά. Στην καμαρούλα μέσα, που ζεστή, σαν ζητή. Για απόψε, μόνο απόψε, λίγη ώρα. Έξω φυσάει κι είναι κρύο κι είναι μπόνο. Μα εδώ μέσα είναι ζεστά κι είναι τα ξόφυλλα κλειστά κι είναι τα φώτα λιγοστά, μίσος ριστά. Έλα για απόψε, μέσα στη νύχτα, μες στο χειμώνα, να ξαναφέρεις λουλούδια ζεμένη την ανεμόνα. Και να ραστήσεις τις παλιές τις αναμνήσεις. Έλα για απόψε κι αύριο φύγε και μη γυρίσεις. Χαίρομαι που
Μεγάλος 1943. Ναι. Εκείνη την εποχή Λινίες ήσουν στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το 43 είναι, όχι όλη την κατοχή, αλλά από το 41 και πάνω στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, για μένα η κατοχή δεν είναι τόσο, ξέρω, δεν θυμάμαι πάρα πολύ καλά, είμαι μικρή. Δεν πολύ καταλάβαινα ακριβώς τι είχε γίνει, αλλά είχα και εγώ τη μεγάλη μου θλίψη. Και αυτή είναι ο θάνατος του Ατίκ. Ναι, ο Ατίκ πέθανε λίγο πριν από την απελευθέρωση. Λίγο πριν από την απελευθέρωση, ακριβώς. Και μάλιστα λένε πως αυτοκτόνησε. Συγκεκριμένα η γυναίκα του πριν πεθάνει λίγο καιρό, μιλούσε μαζί της και μου είπε πως μάλλον είχε αυτοκτονήσει. Δυστυχώς. Είναι ίσως ειρωνία ότι το θεατράκι του Ατίκ που τόσο άνθησε στην προπολεμική Αθήνα δεν κατάφερε να επιζήσει μέσα στα χρόνια της κατοχής. Κοίτα, δεν νομίζω ότι μπορούσε να επιζήσει. Ο Ατίκ ήταν ένας άνθρωπος που δεν τέριαζε σε εκείνη την εποχή. Ο κόσμος είχε άλλα προβλήματα. Δεν ήταν δηλαδή επίκαιρος, θες να πεις. Δεν ήταν επίκαιρος. Όχι, επίκαιρος μπορεί να ήταν, αλλά δεν μπορούσε ο κόσμος να καταλάβει και τον καιρό πόσο επίκαιρος μπορεί να ήταν. Δεν ήθελα να σου πω. Ναι. Μετά την κατοχή βέβαια ζούσε, θα εξακολουθούσε. Είναι ο Ατίκ. Αλλά δυστυχώς έζησε όλη εκείνη την decadence. Την... Ναι, ακριβώς αυτή η παρακμή του καλλιτέχνη δόθηκε από τον ίδιο τον Ατίκ και τον Γιώργο Τζαβέλα στην ταινία. Θυμάσαι τι τραγουδούσε, ναι. Ναι, τι θυμάμαι, ήταν χωρίς εσένα, το μυαλό μου αργεί νομίζω, ήταν κάπως έτσι. Πάμε φινάλε. We'll be right back.
Yeah.